Η τάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων σε ό,τι αφορά την περιοχή μας αποτυπώνεται για μία ακόμη ημέρα σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το τελευταίο 24ωρο, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 188 νέα κρούσματα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρου. 100 είναι τα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, 46 στην Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας, 28 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας και 14 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Οι νοσηλείες παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα, ενώ ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο μεταξύ, την εβδομάδα 22 έως 28 Νοεμβρίου καταγράφεται καθαρή αύξηση του μέσου εβδομαδιαίου οικού φορτίου των αστικών λιμάτων στην περιοχή των Ιαννίνων κατά 40%. Τα Γιάννενα είναι μεταξύ των τριών πόλεων της χώρας που παρουσιάζουν την καθαρή αύξηση μετά την Πάτρα και τον Άγιο Νικόλαο. Σε επίπεδο χώρας, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 7.486 νέα κρούσματα, ενώ εντείνεται η αγωνία για τον αριθμό των διασωληνωμένων αλλά και των θανάτων. 88 είναι οι συνάνθρωποι μας που κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ 664 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μέσα σε αυτή την ζωφερή κατάσταση και με την μετάλλαξη όμικρον να δημιουργεί νέα δεδομένα, στενεύουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει σήμερα την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, προβλέποντας μάλιστα και διηγητικό πρόστιμο 100 ευρώ στην περίπτωση που δεν εμβολιαστούν, χρήματα τα οποία, όπως ανέφερε κατά την εισηγητική του τοποθέτηση στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διατεθούν υπέρ των δομών υγείας. Αναγνωρίζοντας ότι ίσως πρόσκαιρα υπάρξει μια δυσαρέσκεια για την συγκεκριμένη απόφαση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αναμφίβολα η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ποινή, θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας, ανέφερε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα κίνητρο προφύλαξης, μια όθηση ζωής. Η νέα μετάλλαξη όμικρον μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή, γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας ευνηδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ και οι γιορτές που πλησιάζουν με το κλίμα τους στα οικογενειακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Για τη μετάλλαξη όμικρον θα ξέρουμε περισσότερα σε 2 εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως είναι βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Πρέπει με άλλα λόγια να κερδίσουμε χρόνο. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ένα lockdown το οποίο κάποιοι προεξαφλούν χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χερεκακία τους. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα μιλήσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Υγείας να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η πολιτική μας, τουλάχιστον ως προς τους εμβολιασμούς, τον τελευταίο μήνα φαίνεται να αποδίδει. Ήδη 3 στους 4 Έλληνες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Η χώρα μας σήμερα είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμό καθημερινών εμβολιασμών που αφορούν την τρίτη δόση. Και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες τα συνολικά ραντεβού πρώτης και τρίτης δόσης ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Πάμε με άλλα λόγια καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όχι όσο θέλουμε. Γιατί ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι άδικοι θάνατοι. Και σκεφτείτε ότι στην Πορτογαλία, όπου οι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό της τάξης του 98%, αν δεν κάνω λάθος, άμα δείτε τα δεδομένα, οι κατηλημμένες μεθ και οι απώλειες είναι ελάχιστες. Αντίθετα, στην Ελλάδα,
Και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που όλοι έχουμε καταβάλει, το ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες κινείται ακόμα στο 83%. Συνεπώς, αυτοί οι πολίτες πρέπει πρώτοι να προστατευθούν, καθώς συχνά είναι και εκείνοι οι οποίοι αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας δυστυχώς ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους, εμποδίζοντας όμως και την νοσηλεία άλλων σοβαρών ασθενειών. Οι ειδικοί εξάλλου εκτιμούν ότι η σημασία του εμβολίου ενός 70 ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων από πλευράς δημόσιας υγείας. Στην προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι ωστόσο βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε κάτι περισσότερο από υποχρεωτικός. Σώζει ζωές. Είναι αναγκαίος για την υγεία. Είναι πια αναγκαίος για ολόκληρη την κοινωνία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λοιπόν άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ. Και με νόμο, τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Δεν είναι ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας. Ένα κίνητρο προφύλαξης, μια όθηση ζωής, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολιασμένους. Δεν γίνεται σήμερα κάποιοι να στερούνται τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας που τις έχουν ανάγκη, επειδή κάποιοι άλλοι αρνούνται πεισματικά να πράξουν το αυτονόητο. Η απόφασή μου, επαναλαμβάνω, σημαίνει προστασία και όχι τιμωρία. Και μετά τα όσα ισχύουν για τους υγειονομικούς, έρχεται τώρα να συμπληρώσει την εκστρατεία πειθός, την οποία ακολουθούμε επί μήνες. Θέλω να θυμίσω ότι πρώτη η Ελλάδα έθεσε κανόνες ελεγχόμενης πρόσβασης σε κλειστούς χώρους από τον Ιούλιο. Πρώτη, επίσης, από τον Οκτώβριο άνοιξε την δυνατότητα τρίτη ζώση σε όλους τους ενήλικες. Και πρώτη, έθεσε ως προϋπόθεση πλήρους εμβολιασμού για τους άνω των 60 την χορήγηση της τρίτης δόσης. Είναι ένα σχέδιο με σταθερούς στόχους, αλλά και με την ευελιξία που απαιτούν κάθε φορά οι περιστάσεις. Προχωρούμε λοιπόν με μέθοδο, με κατανόηση, αλλά και με αποφασιστικότητα. Εντοπίζουμε με ψυχραιμία που υστερούμε και παρεμβαίνουμε στοχευμένα όταν έχουμε πια, όπως μας επιτάσσει το Σύνταγμα, εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο. Αυτό κάνουμε και τώρα με τους συμπολίτες μας άνω των 60 που πρέπει να εμβολιαστούν. Εν ώψη μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η πολιτεία σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό προχωρά σε ένα ακόμη συμπληρωματικό μέτρο. Το διάστημα από 6 έως 12 Δεκεμβρίου θα διατεθεί δωρεάν self-test σε κάθε ενήλικο εμβολιασμένο και μη, ώστε να εντοπιστούν πιθανή ασυμπτωματική φορή του ιού πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου, ώστε να υπάρξει μια παρακολούθηση της πορείας της μετάδοσης της πανδημίας κατά τη διάρκεια των γιορτών. Προβλέπουμε και γι' αυτό και εν ώψη των γιορτών η πολιτεία προχωρά σε ένα ακόμα συμπληρωματικό μέτρο. Στο διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου θα διαθέσει δωρεάν ένα self-test σε κάθε ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, ώστε να εντοπιστούν πιθανή ασυμπτωματική φορή του ιού πριν από τα Χριστούγεννα. Η ίδια ακριβώς άσκηση θα επαναληφθεί
και από τις 3 ως τις 7 Ιανουαρίου, ώστε να παρακολουθήσουμε την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στη διάρκεια των γιορτών. Γιατί είναι σημαντικό όλοι να ελεγχόμαστε κατά τις συναθέσεις των ημερών. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει αύριο ο Υπουργός Υγείας, ενώ έχουμε εξασφαλίσει μέσα από την πολιτική προστασία ακόμα 20 εκατομμύρια self-test και για τις ανάγκες των σχολείων μας. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στον χαρακτήρα που έχουν οι δύο νέες πρωτοβουλίες, ότι πρόκειται για μέτρα προτροπής και όχι καταστολής, οι οποίες υπηρετούν τον διπλό στόχο να λειτουργούν η οικονομία αλλά και η κοινωνία παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, απευθύνθηκε και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις εν ώψη της ψήφισης των συγκεκριμένων μέτρων στην Βουλή τις επόμενες ημέρες, καλώντας τις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Είναι μέτρα προτροπής και όχι καταστολής. Είναι δίκαια μέτρα, γιατί δεν είναι οριζόντια προς όλους, αλλά αφορούν πρωτίστως εκείνους τους οποίους τελικά έχουν σκοπό να περιφρουρήσουν. Υπηρετούν επίσης τον διπλό στόχο να λειτουργούν η οικονομία και η κοινωνία παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Και τέλος, προσαρμόζονται στη συγκυρία, ώστε αυτές οι γιορτές να είναι οι τελευταίες που θα περάσουμε με τη σκέψη μας στην πανδημία. Είμαι σίγουρος ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Και όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, άμεσα τις επόμενες μέρες, οι πολιτικές δυνάμεις ελπίζω να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλουν να αρνηθούν τη διγλωσία και να μην κρυφτούν πίσω από ευρήματα όπως η προαιρετική υποχρεωτικότητα. Είναι καιρός να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, και η αλήθεια είναι μόνο μία. Το εμβόλιο σώζει ζωές και πρώτα και πάνω απ' όλα τους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο.